Σύνδεση με τη Βρετανία και το Θανάση Γκαβό. Καθώς, Θανάση, έχουμε νέες εκτιμήσεις του Λονδίνου για τα πολεμικά θέατρα στην Ουκρανία και νέες δηλώσεις του Βρετανού Υπουργού Άμυνας. Ναι, ο Υπουργός Άμυνας, ο Μπεν Γουάλας Μάρκο, πριν από λίγη ώρα κατέβηκε από το βήμα του Εαρινού Συνεδρίου του Συντηρητικού Κόμματος στο Blackpool και εκεί καταφέρθηκε κατά του Πρόεδρου Πούτιν, λέγοντας ότι είναι ξεκάθαρο από τις απειλές του ότι δεν είναι μόνο η Ουκρανία που κινδυνεύει, αλλά συνιστά ρίσκο για όλους μας, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γουάλας. Επανέλαβε ότι η Βρετανία στέλνει περισσότερο αμυντικό οπλισμό, το αντιαεροπορικό σύστημα Starstreak, καθώς επίσης ότι και η Βρετανία και άλλες χώρες έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Κατηγόρησε τον πρόεδρο Πούτιν για έπαρση. Όπως είπε, αυτή η έπαρση ευθύνεται για τις απώλειες Ρώσων στρατιωτών. Πίστεψε ότι οι Ουκρανοί δεν θα τον αντιμετωπίσουν, ήταν λάθος. Πίστεψε ότι ο ρωσικός στρατός είναι ανίκητος, έκανε λάθος. Πίστεψε ότι η Δύση θα διασπαστεί, έκανε λάθος, είπε ο κύριος Γουάλας. Αυτή την ώρα δεν ανέβηκε στο βήμα ο πρωθυπουργός, ο Μπόρις Τζόνσον, και κλείνει με αυτή την ομιλία στο συνέδριο. Ο κύριος Τζόνσον είπε πως ο πρόεδρος Πούτιν γνώριζε ότι η Ουκρανία δεν πρόκειται να μπει άμεσα στο ΝΑΤΟ, γνώριζε ότι δεν θα φιλοξενήσει πυράβλους. Επομένως, ο λόγος της εισβολής για τον ίδιο είναι το γεγονός ότι φοβάται το παράδειγμα της ελευθερίας που φέρνει σε αυτή την περιοχή του κόσμου η Ουκρανία, σε αντιδιαστολή με την καταπίεση που εφαρμόζει ο ίδιος στη Ρωσία. Και σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Άμυνας, τονίζει στην πρωινή του ενημέρωση ότι οι Ρώσοι δεν έχουν πετύχει τους αρχικούς τους στόχους και πλέον στρέφονται σε μια στρατηγική φθοράς με αδιάκριτη χρήση πυρών, που βέβαια διακινδυνεύει την απώλεια όλο και περισσότερων αμάχων, την καταστροφή όλο και περισσότερων υποδομών. Ηχηρά μηνύματα, Τζόνσον. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.